Την απαγόρευση της μουσικής από τις 11 και μετά το βράδυ, τους ασφυκτικούς ελέγχους στα καταστήματά τους και από την άλλη σε ζητήματα αύξησης στα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεών τους και το προσωπικό που απασχολούν, έθεσαν για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο οι επιχειρηματίες στον χώρο του επισιτισμού που κάλεσαν τοπικούς φορείς να συμμετέχουν σε σύσκεψη με στόχο να βρεθεί κοινό πεδίο για τη λειτουργία των καταστημάτων τους εν ώψη και της έναρξης της τουριστικής περίοδου. Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και μετά την πανδημική κρίση αλλά και την οικονομική κρίση που διανύουμε. Συν το ότι είμαστε παραμονές να υποδεχτούμε τον τουρισμό μας, πρέπει να δούμε όλα εκείνα τα θέματα, την ατζέντα που θα μας βοηθήσει το πώς θα λειτουργήσουν σωστά οι επιχειρήσεις μας, χωρίς να έχουμε προβλήματα ούτε με τον κόσμο, τους πελάτες μας που θα υποδεχτούμε, αλλά ούτε και για τη λειτουργία της επιχείρησής μας. Εμείς θέλουμε να είμαστε νόμιμοι. Και είμαστε νόμιμοι. Όλοι οι συναδέλφοι κοιτάμε και το καλό και το συμφέρον και του Δήμου και της πόλης. Δεν θέλουμε ούτε να ενοχλούμε, αλλά πρέπει να δουλέψουμε. Εκείνο που επισήμαναν οι επαγγελματίες ήταν η ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεών τους που έχουν πληγεί ειδικά μετά και τα χρόνια της πανδημίας και της οικονομικής στενότητας από την ενεργειακή κρίση, επισημένοντας σε κάθε τόνο ότι αυτό που ζητούν είναι να ληφθούν μέτρα και αποφάσεις με γνώμονα ότι πρόκειται για μια τουριστική περιοχή και πως για να αποδώσουν τα μέγιστα στην τοπική οικονομία τα καταστήματά τους θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν ως μέρος αυτής της περιοχής. Δυστυχώς τα προβλήματα αυτά παραμένουν διαχρονικά, πολλά προβλήματα και με τα τραπεζοκαθίσματα και με τους νόμους αντισκαπνιστικούς και με την ηχορύπανση. Θα πρέπει άμεσα να δοθεί λύση, νομίζω, και από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την πολιτεία, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα και να έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν. Θα πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε σε αυτό, να δείξουμε την απαιτούμενη ανοχή, γιατί δεν θέλουμε ούτε εμείς να προκαλούμε ούτε να δημιουργούμε προβλήματα στον κόσμο που μας επισκέπτεται, αλλά ούτε και στους περίοικους. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου, συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών φορέων, της ελληνικής αστυνομίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και βουλευτές. Χρειάζεται να παρθούν από την κεντρική πολιτεία μέτρα, έτσι ώστε και ο τουρισμός να αυξηθεί και τα κέρδη από τον τουρισμό να διαχυθούν στην κοινωνία. Πολλά τα προβλήματα της μικρομεσαίας και ειδικότερα στην εστίαση. Σε κάθε περίπτωση, ο μόνος δρόμος για να πετύχουν τα αιτήματά τους είναι ο αγώνας.